Τώρα είναι 12:15 και ο φακός του Καλλιμνος News βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού μας, όπου ο Ανδρέας Έλληνας, ο μεγάλος μας πρωταθλητής στα 3.000 στίπλ, έφτασε πριν από λίγο. Πρόεδρος της Ένωσης Καζόνης Καλλιμνου είναι εδώ, ο Γιώργος Ρούσος, ο προπονητής ο Νικόλας ο Κορφιάς είναι εδώ. Με ποιο θα ξεκινήσει από τους τρεις? Με τον πρωταθλητή. Έτσι, Αντρίκο, για πες μου σε παρακαλώ. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε εδώ κύριε Μάμα να μας πάρει τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας. Σας ήταν φοβερή και μέσω του Facebook, προσωπικά μηνύματα. Με βοήθησε πολύ αυτό. Δεν μου Αντρέα, είχες άλλο ποτέ μετάλλιο σε πανελλήνιους αγώνες? Είχα ένα πανελλήνιο μετάλλιο στα 3.000 μέτρα, σαν παμπέδας, πρωταθλήτης Ελλάδας στα 3 χιλιόμετρα. Έπειτα ακολούθησε ένα τροχαίο ατύχημα. Εντάξει, μου στήχησε αρκετά, τουλάχιστον 2 χρόνια. Τόσο πολύ, ώσπου να επανέλθω. Και στη συνέχεια ξαναμπήκα δυναμικά. Άρα το έχεις το τσαγανό τελικά, έτσι. Προσπαθώ. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω εσένα. 3.000 μέτρα στύπλ, σε πανελλήνιο εφηβικό πρωτάθλημα, ενώ εσύ είσαι παιδας, έτσι. Ναι, είμαι 16,5. Και οι συναγωνιστές σου ήτανε? Ως 19 ετών. Ναι, ως 19. Και είχες άλλον παιδα? Είχα άλλον ένα. Που σημαίνει ότι στο πρωτάθλημα το πανελλήνιο παιδών, στο πανελλήνιο παιδών πλέον θα είσαι φαβορή, έτσι. Έτσι λέμε. Έτσι λέμε. Αν είναι καλά οι συνθήκες και μας θα ρωτήσω τον προπονητή σου. Κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά. Τι να πω, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί δύο αθλητές πήραμε πάνω στην Κατερίνη. Και εσείς κύριε Χαραματά μπορείτε να το εκτιμήσετε αυτό, γιατί είσαστε παλιά και πάντοτε μέσα στο θέμα. Δύο αθλητές, δύο μετάλλια. Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία. Έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Ανδρέας μας, η Μαρία Μαγκούλια, λοιπόν, πρωταθλήτρια Ελλάδος, η οποία δεν είναι μαζί μας γιατί συνεχίζει και θα πάει στη Λάρισα το άλλο Σαββατοκύριακο για το κάτω από 23 για τις νέες άνδρες γυναίκες. Και ο Ανδρέας μας, ο οποίος ειλικρινά δεν είναι σχήμα λόγου. Εγώ προσωπικά ένιωσα μεγάλη περηφάνεια, μεγάλη χαρά σε αυτό το γήπεδο μέσα. Έπαιρνα συγχαρητήρια από επιπέδου γυμναστές από όλη την Ελλάδα, συναδέλφους σας, από τους εθνικούς προπονητές, και δίπλα μου ο σεβαστής ο ίδιος ο Βασίλης. Τι άλλο θέλεις, ας πούμε, για να πεις αυτό. Και όλα αυτά τα οφείλουμε σε μια σκληρή δουλειά, η οποία κάτω από την πλήρη καθοδήγηση τεχνικής, τακτικής, ψυχολογίας και όλων, διατροφής, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων, του Νικόλα, του Κορφιά, έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι αν είχε ακόμα μισό γύρο, θα βγαίνε πρώτος. Ο Νικόλας του έδωσε μια τακτική, η οποία ήταν για να πάρει το μετάλλιο. Αλλά στην πράξη, εγώ είδα ότι μπορούσε να πάρει και το πρώτο. Τι λέει ο προπονητής? Ο προπονητής πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσει χαρητήρια στον Ανδρέα τον Έλληνα, γιατί είναι πραγματικά έχει μια μεγάλη ψυχή. Εγώ είμαι 33 χρόνια στον κλασικό αθλητισμό. Τέτοια ψυχή οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω ξανασυναντήσει. Είναι ένα παιδί χαρισματικό, ένα παιδί το οποίο παρά τα δύσκολα που πέρασε, όπως είπε εκείνος, από ένα τροχαίο ατύχημα, επανήλθε σιγά σιγά και φέτος ήταν αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά, το τήρησε αυτό και όλα τα πράγματα έδειχναν ότι αν ένας αθλητής δουλέψει σκληρά, το αποτέλεσμα θα έρθει σίγουρα. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα, ο αγώνας αυτός ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Έστειλα τον Ανδρέα για να κάνει μία κούρσα, ένα πέρασμα θα έλεγα, γιατί ο στόχος μας ο βασικός είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Παιδών που θα γίνει σε 10 μέρες στα Τρίγαλα. Ήτανε καλά στις προπονήσεις, ήθελα να βελτιώσει το ρεκόρ του. Βέβαια το μετάλλιο για μένα δεν ήταν στο πίσω μέρος της κεφαλής μου, αλλά δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Είχε αντιπάλους έφηβους 19-ηρηδες αθλητές που πήραν μέρος πέρσι παγκόσμιο πρωτάθλημα και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά τελικά απέδειξε ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και έκανε μία άριστη, θα έλεγα, από άποψη τακτικής κούρσα και κατάφερε όχι μόνο να πάρει το σημαίνιο μετάλλιο, αλλά να κάνει και ένα πολύ καλό χρόνο, 9.40, για την ηλικία του είναι μεγάλη επίδοση στα 3 χιλιόμετρα με εμπόδια. Να εξομολογηθώ κάτι. Όταν ήρθα στους αγώνες τετράθλου, είδα τον Ανδρέα να κάνει μία χαλαρή προπόνηση τρέχοντας. Εγώ παρακολουθούσα το ρυθμό του. Και είχα βάλει και με το κινητό μου εκείνη να δω το χρόνο πώς πάει, τι κάνει τελικά. Σε ρώτησα και μου είπες ότι να κάνει ένα
είδος, να το πούμε έτσι, προπόνησης. Μου άρεσε το στυλ του, μου άρεσε η αντοχή του και μόνος του, παρότι έτρεχε και ο καιρός ήταν και λίγο ζεστός, ήταν έτσι πολύ πολύ φορμαρισμένο, τον έβλεπα. Τον είδα την παραμονή στην προπόνηση που έκανε στην Κατερίνη και τον είδανε και άλλοι προπονητές. Και μου λένε, τι είναι αυτό. Λοιπόν, τι είσαι τελικά, Αντρίκο, για πες μου σε παρακαλώ. Είχες και ένα τροχαίο και αυτό μου κάνει εντύπωση. Έμεινες 2 χρόνια έξω από τους Στίβους και ξαναγυρνάς τελικά με αυτή την επίδοση τη φοβερή. Όχι, δεν ξαναγυρνάει με αυτό, ένα λεπτό. Ο Ανδρέας γύρισε πρωταθλητής δωδεκανήσου 2 χρονιές μετά το τροχαίο. Ναι, εντάξει, αυτό λέω. Αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε μου. Πρωταθλητής Αιγαίου. Ακριβώς. Πήρε 2 χρόνια. Αυτό λέω, αυτό λέω. Αυτό λέω. Άλλα παιδιά θα είχαν εγκαταλείψει. Αυτό εννοώ. Μαμά, με αυτό το ρεκόρ που έκανε τώρα, κάνει την καλύτερη επίδοση Καλυμνίων, εν πάση περιπτώσει, Αιγαίου καταρχήν στους Πέδες. Είναι ρεκόρ Αιγαίου αυτό στους Πέδες. Και μετά κατεβαίνουμε σε επίπεδο επαρχίας και δωδεκανήσου για τους κάτω των 20, κάτω των 23 και τρίτος στους άντρες όλων των εποχών. Εκεί είναι ο γόνατος με 8,5. Ναι. Λοιπόν, Ανδρέα, για πες μου τώρα. Λοιπόν, η προετοιμασία σου θα είναι τώρα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πέδων. Ναι, το οποίο είναι σε 2 εβδομάδες από τώρα. Πιστεύω θα προπονηθώ σκληρά αυτή την εβδομάδα. Θα ακολουθήσει άλλη μια εβδομάδα αποκατάσταση και μετά. Όπα, τα μάθαμε όλα αυτά. Πολύ ωραίος. Ωραίος είναι. Και οι Καλύμνοι μας να εκτιμήσουν ότι έτσι, μέσα από το στίβο, μέσα από τον κλασικό αθλητισμό, η Καλύμνος κατακτά τα υψηλότερα σκαλοπάτια. Αυτό που είπα και εγώ σήμερα στην τηλεοπτική μας εκπομπή, ότι πιθανότατα ο Ανδρέας να πάρει μέρος με την εθνική ομάδα, Νικόλα, σε βαλκανικό πρωτάθλημα. Είναι, όλα δείχνουν ότι αν είναι μέσα στη διάδα στους Πέδες, θα πάρει μέρος με την εθνική ομάδα, είτε στο βαλκανικό πρωτάθλημα, είτε στη συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος, ή και ακόμα στους παγκόσμιους αγώνες νεότητος, εάν κερδίζει, που θα γίνουν στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Στις 14 Ιουλίου. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νεότητος, έτσι λέγονται. Μάλιστα. Αυτό θα είναι αν κερδίσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πέδων. Στο Πέδων. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Στους Πέδες τώρα, στους Πέδες που θα συναγωνιστείς, πήραν μέρος όλοι αυτοί που θεωρούνται φαβοροί και τους κέρδισες. Έχει ένα αθλητή ο οποίος είναι του κολεγίου, ένας Τζαμούρτας, έτρεξε χθες τα 1500 και έκανε μεγάλη επίδοση και εκεί θα γίνει η έκφραση σφαγή μεταξύ του Ανδρέα και του Τζαμούρτα. Θα είναι μια φανταστική κούρσα, είναι 3 αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου, δηλαδή ένα παιδί από την Κρήτη, ο Ανδρέας και ο Τζαμούρτας. Και θα γίνει μια κούρσα πραγματικά πολύ ψηλή. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω και τους 3 πάρα πολύ. Τον πρόεδρο που με ενημέρωσε και δεν αψηφώ εγώ σε τέτοιες επιτυχίες, Ανδρέα, χρόνους και ξενύχια, γιατί ταξίζεις. Πέρασε και εγώ από αυτά τα μονοπάτια τα ωραία. Πολύ. Λοιπόν, είσαι ένα πολύ καλό παιδί. Σας ευχαριστώ. Καλός αθλητής και έτσι να συνεχίσεις, εντάξει. Να είστε καλά. Τώρα πες μου κάτι. Υπάρχει πρόβλημα στο παντελόνι σου? Το ένα το βλέπω κοντό και το άλλο. Εντάξει, όλα καλά. Είναι η μόδα δηλαδή, έτσι? Ναι, ήταν για να διαφημίσουμε το παντελόνι. Τέλεια. Λοιπόν, μία λέξη, κύριε πρόεδρε, για να φύγω. Νομίζω ότι η δουλειά που γίνεται από τους προπονητές μας και από τους αθλητές μας και από όλο το σύλλογο πιάνει τόπο. Τα Καλυμνάκια μπορούν να διακριθούν και να φέρουν την Καλύμνο όλο και πιο ψηλά. Αυτό μας γεμίζει χαρά, ικανοποίηση και δύναμη να συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας. Κάποια άτομα όπως ο Ανδρέας, όπως η Μαρία, η Μαγκούλια, η οποία ήδη έχει μπει σε έναν δρόμο υψηλού πρωταθλητισμού και ο Ανδρέας τώρα μπαίνει, θα μας δώσουν καλές στιγμές, κύριε Χαραματά. Λοιπόν, κύριε Ρούση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κορδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντρίκο, Πανελληνιονίκη. Στην κατηγορία των Εφήβων και Πέδας, θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η μαμά τώρα εδώ? Όχι. Μπαμπάς. Έλα, πήγαινε γρήγορα στο μπαμπά. Πάω. Γεια σας. Με αυτές τις όμορφες στιγμές, το ρεπορτάζ μας μετά τα μεσάνυχτα τελειώνει εδώ ακριβώς.